Λοιπόν, ο κομβικός ρόλος της Κρήτης, οι προκλήσεις και τα αγκάθια αποτελούν το θέμα Παγκρίτιου Ενεργειακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη το επόμενο διήμερο και συγκεκριμένα σε Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη TV. Φιλοξενούμε τον κύριο Στέλιο Βεϊσάκη, υπεύθυνο οργάνωσης και επικοινωνίας του Ενεργειακού Συνεδρίου και την κυρία Έφη Δήμου, η οποία είναι σύμβουλος διαχείρισης και ανάπτυξης υδρογονανθράκων. Να σας ευχαριστήσω πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και νομίζω έχουμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με φόντο βέβαια και τις εργασίες του Συνεδρίου. Κύριε Βεϊσάκη, να ξεκινήσω με εσάς αναφορικά με τις θεματικές ενότητες που θα κυριαρχήσουν και θα βρεθούν στο επίκεντρο του πολύ αυτού σημαντικού Ενεργειακού Συνεδρίου. Καταρχάς, να πούμε την τιμή μας που μας φιλοξενείτε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ως χορηγός επικοινωνίας και στο στούντιό σας και τον κύριο Σαχίνη που έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά για την ανάδειξη των θεμάτων αυτών. Να πούμε ότι πολύ σημαντικό φέτος ότι η διοργάνωση αυτή τελείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Τρογονανθράκων και είναι η δεύτερη διοργάνωση πανελλαδικά που τελείται υπό αυτή την αιγίδα. Άρα είναι πολύ σημαντικό, συμμετέχουν και οι Δήμοι μέσα και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης που ξεκινάμε από εκεί όσον αφορά σημαντικά θέματα ενέργειας. Ένα συνέδριο που έχει καταστεί θεσμός. Να υποστηριχθεί. Ναι, και οι Δήμοι μέσα και από τους ίδιους τους Δήμους έχουμε ομιλητές. Άρα περιλαμβάνει από το πιο τοπικό επίπεδο μέχρι το πιο υψηλό. Είναι σημαντικό το ότι αυτές οι διοργανώσεις γίνονται πολύ πριν από δημόσιες διαβουλεύσεις μεγάλων θεμάτων ενέργειας, δηλαδή είτε αφορά υδρογονάνθρακες, είτε αφορά αγωγούς. Όταν δημιουργείται ένα τέτοιο μεγάλο έργο, υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση όπου οι πολίτες, οι φορείς, τα πανεπιστήμια μπορούν να παρεμβαίνουν και να διεκδικούν το ρόλο τους για τη συνέχεια. Οπότε αυτό γίνεται πολύ πριν, άρα ο κόσμος μπορεί να προετοιμάζει το ρόλο του. Οι θεματικές του συνεδρίου είναι ευρέως γύρω από θέματα ενέργειας, δηλαδή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως κλιματική ενέργεια, έχουμε νανοτεχνολογία, έχουμε στρατηγική και γεωπολιτική γύρω από τα θέματα αυτά και επικεντρωνόμαστε φέτος στα θέματα των υδρογονανθράκων, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω και των ιστορικών υπογραφών που έχουμε φέτος, δηλαδή μετά από 12 χρόνια που μιλάμε για αυτό το θέμα, είναι φέτος που υπάρχουν υπογραφές, άρα ξεκινάμε στα θέματα αυτά. Μάλιστα. Είμαστε ένα βήμα από εξελίξεις, ένα βήμα προεξελίξεων. Είμαστε και πολύ νωρίς για να πάρουμε αποφάσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αγχωνόμαστε ή να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, διότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ περιβαλλοντικών ζητημάτων και πολιτικών, οπότε είναι καλό να διακρίνουμε για να ορίζουμε και τους στόχους μας για τη συνέχεια. Κύριε Δήμου, να περάσω σε εσάς. Κομβικός και πολύ σημαντικός ο ρόλος που διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια η Κρήτη στην ενέργεια και, και γενικότερα στην γεωστρατηγική σκακέρα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πιστεύω συμφωνείτε. Σίγουρα. Η Κρήτη είναι μια περιοχή η οποία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο γιατί τα κοιτάσματά της που τα έχει η Total, η Exxon μαζί με τα ελληνικά πετρέλαια αναμένονται να είναι μεγάλες οι ποσότητες και αναμένονται να γίνουν μία σειρά από δράσεις οι οποίες θα φέρουν ευκαιρίες και προοπτικές και στην τοπική κοινωνία και στο κράτος. Ως Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διαχείρισης έχω μελετήσει και θα παρουσιάσω στο συνέδριο τις διάφορες χώρες πώς αξιοποίησαν τις προοπτικές των υδρογονανθράκων για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως για να αναπτύξουν θέσεις εργασίας, τεχνογνωσία και τεχνολογία. Έχουμε πολλά παραδείγματα λοιπόν. Πάρα πολλά. Στην Αγγλία έχω δουλέψει 15 χρόνια. Και η Αγγλία είναι η χώρα η οποία έχει την εμπειρία και δίνει και κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να κινηθούν οι χώρες που μπαίνουν τώρα για να έχουν το μέγιστο ωφέλιμο κέρδος, να έχουν τα μέγιστα ωφέλη από όλες τις διαδικασίες. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει ποιο είναι? Δεν μπορεί να γίνει λάθος. Βασικά, το μεγαλύτερο λάθος, από ό,τι έχω δει να σας πω, όλες οι χώρες έχουν έναν σχεδιασμό για τα επόμενα 10 χρόνια. Ξέρουν τι έχουν, ξέρουν πού θέλουν να πάνε και ξέρουν τις δράσεις για να γίνει αυτό. Το άλλο είναι ότι υπάρχουν σχέσεις συνεργασίας. Υπουργείο Ενέργειας, Αρχή Διαχείρισης Υδρογονανθράκων και εταιρείες και οι πολίτες. Οπότε όλοι ευνοούνται από ένα αυτό το περιβάλλον. Να πάει κάτι λάθος, δεν θα πάει κάτι λάθος. Όσο εμείς πιστεύουμε και διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και για τις επόμενες γενιές, θα τα καταφέρουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Χρειάζεται και πολιτική βούληση βέβαια, χρειάζεται και ένας γενικότερος σχεδιασμός προκειμένου όλοι να πάνε καλά. Να σας πω, τα πάντα ξεκινάνε από το κράτος. Είναι το κράτος το τι θέλει να κάνει. Για παράδειγμα, ο Λίβανος είναι ένα κράτος που είναι σαν εμάς.
Δηλαδή, δεν έχει παραγωγή, δεν έχει γεωτρήσεις, έχει σεισμικά δεδομένα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει, γιατί όλα τα κράτη αντιμετωπίζουν προκλήσεις, είναι ότι εάν βρεθούν κοιτάσματα, δεν έχει πώς να τα αξιοποιήσει, γιατί τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας λειτουργούν με υγρό καύσιμο. Οπότε το Υπουργείο Ενέργειας έχει σχεδιάσει για τα επόμενα χρόνια να κάνει επενδύσεις 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων περίπου για να αναβαθμίσει όλες τις μονάδες παραγωγή ενέργειας από υγρό καύσιμο σε φυσικό αέριο. Επειδή όμως δεν έχει παραγωγή για τα επόμενα 10 χρόνια, αποφάσισε να αγοράσει, να έχει προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου, να το χρησιμοποιήσει μέχρι να βγουν τα κοιτάσματα. Αυτή η κίνηση είναι στρατηγική, γιατί η κρατική εταιρεία της έχει έλλειμμα και πληρώνει κάθε χρόνο ένα ποσό δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά υγροκαυσίμων. Με την εναλλαγή σε φυσικό αέριο έχουν μελετήσει ότι θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια γιατί δεν θα αγοράζουν υγρό καύσιμο. Μάλιστα. Μία άλλη πάρα πολύ ωραία στρατηγική του Λιβάνου είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο. Ο Λίβανος σε συνεργασία με την Νορβηγία έκανε το νομοθετικό πλαίσιο για τις συμβάσεις ασφάλεια και περιβάλλον. Για τις συμβάσεις λένε, όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στα οικόπεδά μας, θέλουμε να προσλαμβάνουν και να εκπαιδεύουν Λιβανέζους υπηκόους. Τουλάχιστον το 80% θα είναι Λιβανέζοι υπήκοοι. Εάν οι εταιρείες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το ποσοστό αυτό, θα πρέπει να καταθέτουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα πρόσληψης και κατάρτισης, καθώς και να πούνε το λόγο για τον οποίο δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Όλα αυτά γιατί είναι νομοθετικό πλαίσιο, βασισμένο πάντα στη στήριξη της Νορβηγίας. Μάλιστα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες που άμα δείτε τα άλλα κράτη πώς αξιοποιούν τους υδρογονάνθρακες από την πρώτη φάση και όλα. Μάλιστα. Κύριε Βεϊσάκη, ένα διήμερο συνέδριο που έρχεται σε μια χρονική στιγμή, λίγο πριν υπογράψουμε, επικυρωθεί και η σύμβαση, Στη Βουλή. Η κύρωση των συμβάσεων παραχώρηση για τα κοιτάσματα. Ναι, πριν περάσουμε, θέλω να τονίσω κάτι σε αυτό που είπε η Εύχη. Χαιρόμαστε που έχουμε και νέους ανθρώπους στην Greta Energy Conference, νέα μέλη που αναπτύσσεται. Που γνωρίζουν αυτό το αντικείμενο πράγμα. Και έχουν να μάθουν πράγματα. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Να τονίσω το ότι όταν έχουμε ένα κυρίαρχο κράτος, μπορεί να ανεβάσει τον πύχη εκεί που επιθυμεί. Ένα παράδειγμα τοπικό, επειδή βρισκόμαστε στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι ότι το αεροδρόμιο, ας πούμε, που είναι ένα μεγάλο, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου που είναι ένα μεγάλο project, έχει αφομοιωθεί από την τοπική κοινωνία, παρόλο που είναι δύσκολο. Ενώ, ας πούμε, αντίστοιχα, τα ελληνοπεράματα, ο σταθμός ελληνοπεραμάτων, δεν έχει αφομοιωθεί μετά από τόσα χρόνια, δεν έχει συνηθιστεί ακόμα. Οπότε, τι γίνεται με αυτά τα θέματα, προετοιμαζόμαστε για φυσικό αέριο στην Κρήτη, τι υποδομές πρέπει να γίνουν, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θα υποθούν. Επίσης, να τονίσω ότι υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση από την αρχή των συνεδρίων αυτών στο πώς αναπτυσσόμαστε όταν έχουμε θέματα strong power, δηλαδή πώς μετασχηματίζουμε αυτά και στα υπόλοιπα πεδία, όπως είναι, ας πούμε, ο πολιτισμός. Αν θυμάστε, είχαμε αναδείξει και μέσα από αυτή την διοργάνωση το θέμα του Ερωτόκλητου, που τελικά προχώρησε και προχωράει για την άλλη κληρονομιά της UNESCO. Η πρώτη ομιλία για στα δύο συνέδρια θα είναι γύρω από τον πολιτισμό, για να πούμε σε αυτούς που έρχονται ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Οπότε, πώς δημιουργούνται προσθέμενες αξίες σε όλα τα επίπεδα. Θα αναφερθεί και σε παραδείγματα η ΕΦΗ. Να πούμε ότι η είσοδος προς το κοινό είναι ελεύθερη. Γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό υπάρχει θετική ανταπόκριση όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο κόσμος μπορεί και προετοιμάζει το ρόλο του. 4,5 ώρα είναι αύριο στο Ατλαντής το ξενοδοχείο η προσέλευση, 5,5 ώρα ξεκινάνε οι χαιρετισμοί και στα Χανιά είναι στο χώρο το συνεδριακό κέντρο των ANEC Lines, πάλι η προσέλευση για τον κόσμο 4,5 ώρα, 5,5 ώρα ξεκινάνε οι χαιρετισμοί και το πρόγραμμα του συνεδρίου. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν και ένα βήμα πριν από την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης. Έγινε προσπάθεια, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα γίνει τις επόμενες μέρες όμως. Βέβαια. Ανακοινώθηκε και από την ίδια την ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων σήμερα άθρο για το συνέδριο και θα αναφερθεί και στη ΔΕΘ το συνέδριο αυτό. Οπότε δημιουργείται μια πόλωση που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Κυρία Δήμου, έχουμε βέβαια από την άλλη και τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Δεν ξέρω κατά πόσο προβληματίζουν τις παράνομες γεωτρήσεις. Φαντάζομαι θα γίνει αναφορά μέσα στο συνέδριο. Από τη δική μου πλευρά όχι, γιατί να σας πω, εγώ ως αναλυτής έχω την ειδικότητα να αναλύω τι γίνεται σε κάθε ένα κράτος και να προτείνω προτάσεις ανάπτυξης. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι που ασχολούνται με την γεωπολιτική, όπως είναι ο κύριος Μάζης, που αυτοί έχουν μια ολική προσέγγιση και ξέρουν πάρα πολύ καλά να μελετάνε αυτές τις κινήσεις και να μπορούν να προβλέπουν και το τι γίνεται. Οπότε
με την κίνηση αυτή που γίνεται είναι... Να προσθέσω αυτό ότι θα έχουμε και στρατηγικούς συμβούλους που θα αναφερθούν το σε αυτό το θέμα. Το μόνο σίγουρο θα υπάρξουν αναφορές. Όπως είναι ο κύριος Δουγερός. Ναι. Αλλά είναι θέματα τα οποία ξεκινάνε, είναι ο καθένας σε ποιο επίπεδο μπορεί να προσεγγίσει το θέμα αυτό, διότι για τα επόμενα συνέδρια ήδη συζητάμε και με τα τέσσερα Υπουργεία ενδιαφέροντος, το ενέργειας, το ναυτιλίας, το ανάπτυξης και το άμυνας, διότι αυτό μπορεί να παίξει ένα ανοιχτό ρόλο στην περιοχή που δημιουργείται ένα έργο. Αλλά υπάρχουν, ας πούμε, και θέματα που και ο απλός κόσμος πρέπει να γνωρίζει, διότι υπάρχει ειδικά με την Τουρκία μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά απλά θέματα όπως το ότι η θέσπιση της ελληνικής ΑΟΣ είναι μονομερή ενέργεια και δεν την έχουμε κάνει, πρέπει να είναι γνωστό. Το ότι οι οριοθετήσεις γίνονται ξεχωριστά, διμερείς και τριμερείς αντίστοιχα με το κάθε κράτος, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, και αυτό πρέπει να είναι γνωστό. Είτε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Και συζητάμε άλλα, και αυτό πρέπει να είναι γνωστό στον απλό κόσμο. Τα βλέμματα στραμμένα στα συμπεράσματα που θα προκύψουν μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου. Βέβαια, να απευθύνουμε πρόσκληση σε απλούς πολίτες οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν, να δώσουν το παρόν. Μπορεί να είναι μηχανικός ο άλλος που να έχει άμεσο ενδιαφέρον, αλλά αφορά και το μουσικό και τον επιχειρηματία που ασχολείται με τα τουριστικά. Θα υπάρξουν περιοχές. Ήδη στην Νότια Κρήτη κάποιοι έχουν ενημερωθεί και δεν πουλάνε εκτάσεις που μπορεί να ζητιούνται. Δηλαδή, αφορά και τον απλό κόσμο. Συμμετοχή σε αυτό. Κυρία Δήμου, κύριε Βεσάκη, να σας ευχαριστήσω. Να καλά, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε διαχρονικά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, γεια σας.